σε τσιμπάδες και χιόνι. Είναι καινούριο δικό άξονα από το Μεγαλόπολη. Πας και βγαίνεις αριστερά για Σπάρτη, ο οποίο είναι μεγάλος δρόμος, είναι σαν το Αθήνα Κόρινθο, σαν το Κόρινθο Τρίπολη. Οπότε εκεί είναι, ας πούμε, πράγματι εκεί προς τα κάτω είναι το Αρτεμίσιο. Είναι η σύραγγα δηλαδή που ήρθε. Έτσι, από εκεί είναι το Αρτεμίσιο. Είναι κι άλλα που να δεν είναι μόνο. Το μέτρο από εκεί πάνω να βλέπεις ψηλά τώρα εκεί τα χιόνια. Πάνω εκεί. Αυτό που βλέπω το χιόνι. Ναι, ναι, και πιο πίσω και πιο μεγάλες κορυφές. Είναι το μέτρο. Λοιπόν, αλλά είναι μεγάλος όγκος, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, όλο που να είναι. Αρτεμίσιο, εκεί που μπαίνεις μέσα στη σειρά κάτι η πορεία είναι το Αρτεμίσιο. Τώρα προχώσουμε. Αυτή η δρόμη τώρα ήταν πολύ δύσβατη, δηλαδή έτσι και σε περιοχή με πάγο. Να, αυτά που έλεγε είναι στο Αρτεμίσιο, είναι στο Γασπάρτη. Α πούμε, με έπεσε χιόνι και δεν με έκλεισαν. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι για καλοκαιρινές εκδρομές. Ναι, είναι καλοκαίρι αυτά, α πούμε. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ότι είναι δυνατή. Τώρα που έχουν φτιαχτεί βέβαια τα πράγματα, τώρα κοίταξε εσύ. Φτιάχτηκε ο δρόμος Τρίπολης Καλαμάτας, ο οποίος είναι πολύ ωραίος και πας εύκολα, 70 χιλιόμετρα περίπου, 40 λεπτά κάνεις, είναι σαν το Τρίπολη Κόρινθος, ναι. Πιο μεγάλο. Λοιπόν, εντάξει, έγινε το Κώστα Ναβαρίνου εκεί, στην Πύλο είναι αυτό κοντά, δεν είναι ακριβώ Καλαμάτα, αλλά πήρε τα πάνω τη όλη η περιοχή. Έχει πάει εκεί στον κόλπο του Ναβαρίνου, εκεί που έγινε η φοβερή ναυμαχία. Εκεί πέρα είναι στην Πύλο αυτό. Στην Πύλο, ναι, έχει πάει εκεί. Ναι, βέβαια. Έχουμε πάει και στην Πύλο και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι. Εγώ τα έχω γυρίσει με το Κότερο. Α, έχει πάει ναι. Στη σφακτηρία εκεί το νησάκι, το θυμάσαι αυτό. Ναι, βέβαια. Για δες λίγο από πάνω γιατί είναι... Φύγε. Σιγουρή. Ναι. Αλλά το... Πέσαν λεφτά πολλά εκεί, δηλαδή αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα μέρη. Το μεταξύ, όπως είδες, αφού έχεις πάει με Κότερο, τότε θυμάσαι πως είναι. Είδες ότι η Καλαμάτα βλέπει στον κόλπο, το Μεσσηνιακό. Ναι. Αυτά τα μέρη όμως βλέπουν Ιόνιο. Ναι, το ξέρω. Το Ιόνιο εκεί έχει ωραία νερά. Δηλαδή, εμένα, εγώ δεν τα είχα πολύ σεντά γιατί μας πέφταν μακριά. Πήγαιναμε κανένα άστρο και ένα. Ωραία δεύτερο. Νερά έχει από την. Αλλά έχει πολύ ωραία έχει νερά. Από τη, ας πούμε, από την Πύλο και κάτω. Από τους, γιατί από πάνω εκεί στην Κυρία, εμένα δεν μ' αρέσουν οι θάλασσες. Ελαφώνησος. Εκεί δεν είναι χαμηλά ο Βαρβατσούλης. Είναι στο Ναβαρίνο. Στο Αλτεμάρ, ναι. Εκεί που είχαμε πάει στο Κατάκολο, εκεί πέρα δεν είναι ωραία σε μένα. Είναι παραλίες μεγάλες. Ελαφώνησο, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε πάει. Πάρα πολύ ωραία. Όλο μας τύχαινε τώρα, θα πάμε και θα πάμε. Σόπα δίπλα είναι. Θα πάμε, σόπα δίπλα είναι. Θα πάμε και δεν πήγαμε. Εκεί είναι που δεν πας ποτέ, στα δίπλα. Γιατί λες εντάξει, ναι, ναι, ακριβώς. Θα πάμε μια άλλη φορά. Γι' αυτό οι περισσότεροι Αθηναίοι δεν έχουν ανέβει στην Ακρόπολη. Λέει εντάξει, ναι, εδώ είναι Ακρόπολη. Για μένα θα πάμε. Όπως έλεγε ένας φίλος που ζει Αθήνα, ένας φυσικός. Καμό το λέει τόσα χρόνια στην Αθήνα, δεν έχω πάει ένα θέατρο ποτέ στη ζωή. Ξέρεις, εδώ μωρέ θα πάω, να πούμε, θα πάω στο τέλος. Καλά, αυτό είναι βέβαια ειδική περίπτωση για το θέατρο. Αν είσαι θεατρόφιλος, θα πας, θα βρεις, όπου και να είσαι. Και αν ακόμη γεννήσεις ένα μικρό χωριό που δεν έχει τίποτα, θα φτιάξεις θέατρο για τους υπολείπους. Αλλά αυτός δεν πάει, ας πούμε. Ναι, μάλλον δεν είναι θεατρόφιλος, δεν τον πολύ ενδιαφέρει το θέμα. Καλά, εννοείται, και τα πήγαινε από περίεργη. Ναι, βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, οπότε... Αλλά εκεί πέρα σου λέω έχει ωραία νερά, έτσι είναι καλά να πούμε. Και έχει αναπτυχθεί πολύ τώρα, έχουν πέσει πολλά λεφτά εκεί. Γιατί έγινε το Κώστα Ναβαρίνο, πάξε να έρχεται το διεθνές jet set, να πούμε, ήρθε ξέρω εγώ Ρονάλντο, να κάτι τέτοια τώρα που. Ναι, ναι. Οπότε άρχισε να κάνει πρωταθλήματα γκολφ.
Πάνε ευρωπαϊκά, κάτι τέτοια. Α, έχει και γήπεδο. Έχει τεράστια, ναι, γήπεδο, τεράστια και γήπεδο. Και τώρα κάνει και δεύτερη μονάδα, ας πούμε. Και ξέρεις τι γίνεται. Φάγανε όλη η περιοχή, η οποία βέβαια όταν το έφτιαχνε αυτό. Και τώρα βέβαια πήραν αξία όλα εκεί τα χωράφια. Κάτι ελιές είχε ο άλλος ξέπαρκες εκεί. Βρέθηκε να τα πουλάει πανάκριβα, ξέρεις τώρα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και μου έλεγε ένας φίλος, λέει, να το μέταλλο μπροστά σου. Μάλιστα. Which one? Το βουνό μπροστά σου, μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το μέταλλο. Είναι με σταλακτήτες. Ναι, 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 δεν έχω πάει όμως, γιατί είναι κάποιες μέρες που είναι ανοιχτά, δηλαδή. Είναι πολύ κοντά, είναι εδώ. Αν είναι πολύ κοντά, μπορούμε να πάμε να δούμε αν είναι ανοιχτά ή όχι. Κάψα, 2 χιλιόμετρα. Και μετά αποφασίζουμε αν θα πάμε στο γυρισμό ή αν θα πάμε τώρα. Θα πάμε τώρα, να μπούμε μέσα. Πάμε να δούμε λίγο, ρε παιδί μου, πού βρίσκεται. Θα πάμε προχωράς. Εγώ έχω το καημό να ξαναπάω μια φορά στο σπήλαιο του Δηρού. Είναι αυτό που με είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ από όσα σπήλαια έχω δει μέχρι τώρα. Αυτό είναι ωραίο. Είχαμε πάει, είχε πάει με τον πατέρα μου, θυμάμαι. Γιατί είναι πολύ ωραίο, είναι και με βάρκες μέσα. Δεν ναι, είναι... ναι, με βάρκες. Είναι λοιπόν πολύ ωραίο, ενώ τον Ιωαννίνο, να σου πει, και αυτό περπατάς, δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο από ό,τι καταλάβει. Τώρα εντάξει. Όχι, του Δηρού είναι σχεδόν ανεξερεύνητο. Γιατί με τις βάρκες σε πάνε μέχρι κάποιο σημείο που είναι η στάντερ διαδρομή για τους τουρίστες. Αλλά από ό,τι έχω μάθει από σπηλαιολόγους, συνεχίζει πολύ πιο μέσα, δηλαδή χιλιόμετρα. Ναι, βέβαια. Και εμείς διερώθουμε πάει, ναι. Και θέλω να ξαναπέρω. Να τώρα σπήλαια Δηρού που λες, ή εκεί κάτω στη Νέα Πόλη να φτάσεις και αυτά. Μιλάμε τώρα ότι μπορεί να φας, ας πούμε, 4 ώρες από την Τρίπολη, 3 ώρες να πω. Τώρα φτιάχτηκαν οι δρόμοι, μην νομίζεις. Τώρα με τη Σπάρτη είναι δίπλα. Αλλά και εδώ και έχει και ένα ωραίο καφέ να παίρνει και τα σπήλια. Νομίζω ότι θα είμαστε από εδώ στα... Νομίζω ότι αν θέλεις πραγματικά να γνωρίσεις την Πελοπόννησο, και αυτό ισχύει όχι μόνο για την Πελοπόννησο αλλά για όλο τον κόσμο ουσιαστικά, είναι, πρέπει να ξεκινήσεις χωρίς ημερομηνία επιστροφής. Ναι. Να πεις πάω να δω, και όπου σου αρέσει μένεις, βρίσκεις ένα ξενοδοχείο, ναι, μένεις μέχρι να έχεις δει ό,τι υπάρχει γύρω γύρω και μετά συνεχίζεις πιο κάτω. Να δούμε αν είναι ανοιχτά ή όχι. Και μάλλον είναι ανοιχτά για να έχει τόσο αυτοκίνητο, ναι. Αν θέλει να πάμε, πάμε. Αν δεν θέλετε και θέλετε να συνεχίσουμε, συνεχίζουμε. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Εγώ δεν έχω... Κάτσε λίγο μου πέσει αυτό. Ας ξεμπέσει αυτό πάνω σου, γιατί... Το θέλω, δεν πάω. Πρέπει να έρθεις να έρθω εδώ. Τι? Θα πρέπει να σου πω μερικά πράγματα για το μέρος που πάμε τώρα, για την Λιτσά. Πάντως εδώ είναι πολύ όμορφη φύση από τη βλέπω. Έχει, την πεδιάδα και τα φουνάγια. Αυτός είναι ο κάμπος της Μαντινίας εδώ.
Αλλά καλλιεργούν τίποτα εδώ, μου φαίνεται σαν να μην... Πώς δεν έχει, έχει κυρίως εδώ πέρα το βασικό, το χαρακτηριστικό. Καλλιεργούν, ναι, εντάξει. Έχουν αμπέλια, να. Αλλά το βασικό είναι το αμπέλι. Δηλαδή εδώ να φανταστείς είχε ο Καμπάς, ακόμα έχει δηλαδή. Το εργοστάσιο του Καμπά, ας πούμε, είναι πιο πά. Και είναι και, ήταν και του Σπυρόπουλου. Τα κρασιά στον κάμπο, ρε παιδί, ήταν ευρύτερο. Αυτά θα ίσως έχεις ακούσει. Τα κρασιά του Σπυρόπουλου ήταν κάποτε. Σε διακόπτω πολύ... για να ρωτήσω, εδώ δεξιά είναι το Μέναλο, έτσι αυτό βλέπουμε. Αυτό εκεί πάνω που βλέπεις, εκεί με τα χιόνια. Είναι εντυπωσιακό που είναι, ναι. Εκεί που βλέπεις είναι το Μέναλο. Έχει μεγάλη, δηλαδή για αυτούς που ασχολούνται με τα βουνά και τα λοιπά, θεωρείται πολύ ωραίος προορισμός το Μέναλο. Μα είναι και κατάφυτο από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι όλο έλατο. Μα είναι όλο έλατο. Όταν πέρσι, πρόπερσι που είχαν πιάσει φωτιές εδώ σε κάποια χωριά της Βορτινίας, είχαν ξεκινήσει όλα τα παιδιά και πηγαίνανε και κάνανε περιφρούρηση το βράδυ για να μην βάλουν φωτιά. Έτσι, είχε πάει και ο νηψιός μας με την παρέα του. Είχε μεγάλο μέρος του με κάτι για να μην να κάνουν φύλαξη, ας πούμε, στο δάσος το βράδυ, να μην πηγαίνουν να βάλουν φωτιές. Εντάξει, όπως είναι δύσβατο, δεν μπαίνει και πυροσβεστική εύκολα και καταλαβαίνεις κάει και εκεί πολύ όγκος, ας πούμε, τέλος πάντων, φτιάχτηκε μετά, δεν λέω. Όλο αυτός ο όγκος εδώ που βλέπεις ψηλή κορυφή με χιόνι είναι το... είναι εμένα, ας πούμε. Και με τις αλλιές που δεν είχαμε έξω. Και για πρώτη φορά σήμερα βλέπω ότι ήρθε η άνοιξη. Καθόλου αλλά μας βοηθάνε να βγάλουμε το δάχτυλο από το στόμα και να έχουμε λίγο περισσότερη αυτογνωσία. Σε μέγε λοιπά και
αρπάζανε άντρες, γυναίκες, παιδιά και τους πουλάγανε στα σκλαβοπάζαρα. Αυτή ήταν δηλαδή. Εδώ πάει το χιονοδρομικό. Α. Του Μενάλ. Η Οστρακή είναι. Από εδώ πάνω. Είναι οποίο... ένα χωριό Καρδαράς. Είναι λειτουργία τώρα, έχει έρχεται το χιόνι δηλαδή. Τώρα δεν θα έχει, από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ χιόνι. Αλλά όταν πιάνει χιόνι το ανοίγουν. Γιατί ο. Πήγα να πω ένας φίλος μου, ο Θανάσης, μωρέ, με τον οποίο τον είδαμε χθες. Ο Θανάσης, ο Μάγκος, ναι. Μου είπε ότι θα πήγαινε σήμερα στο Γιασκή, στα Καλάβρητα. Και μου έκανε εντύπωση. Ναι, ο Χερμός έχει πολύ ψηλό. Okay. Είναι πιο ψηλά. Επίσης πολύ ψηλό βουνό. Και είναι, ας πούμε... Καλά, ο ίδιος δεν κάνει σκι για το γιο του, μου είπε. Ναι, είχε σπάσει και ένα πόδι μια μέρα. Και κουτσένει ακόμη, δεν είναι καλά. Ναι, και κάτι έκανε εκεί και το ήμασταν σε ένα συνέδριο και το βλέπω ήταν με μπαταρισμένο με παντερίτσα. Το είχε πάθει στο σκήνα μου. Όχι, και για αυτόν τον λόγο όλες οι πόλεις στα νησιά, όλες οι χώρες ας πούμε να το πεις, είναι χτισμένες στα υψώματα. Μέσα και κρυμμένες. Ναι, ναι, μακριά από τη φαίνονται πράξη. Δηλαδή. Ειδικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μέρη όλα αυτά, εκεί Σύφνο, Σύκυνο, Σέριφο. Σέριφος, ναι. Όλα αυτά είναι κλεισμένες οι χώρες. Τώρα στη Σέριφο η χώρα είναι ένα παντουστό βραχό, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να... Γιατί ήταν βορρά στους πειρατές, να πούμε, πέφτανε απάνω, δεν υπήρχε. Πολύ περισσότερο βέβαια στη Σύκυνο, δεν ξέρεις ότι είχα τρία σπίτια στη Σύκυνο, πριν πάω στη Λέσβο. Να, εκεί πήγαινα τα καλοκαίρια επί μια δεκαετία. Είναι ωραίο νησί. Εγώ το λάτρεψα, να σου πω την αλήθεια. Δεν η Σύκυνος είναι κάτω από τη Σύκυνο. Είναι απέναντι από την Ιώ, από την Ιώ. Απ' την Ιώ, απέναντι, είναι μακριά. Ναι, είναι μακριά και το καιρό που αγόρασα το σπίτι εγώ, τα σπίτια, το πρώτο δηλαδή, με το που έπεσε δικτατορία και μπορούσα πλέον να αισθανόμουν καλά να γυρίσω στην Ελλάδα, όχι για να μείνω, αλλά για να... και ήθελα να κάπου να έχω ένα δικό μου στέκι, έψαξα να βρω ένα κρυσφύγετο, ας το πούμε έτσι σε παρενθετικά, έτσι σε τα μέρες που να εξαφανίζομαι, να όταν πηγαίνω έρχομαι στην Ελλάδα να είναι ο χώρος μου. Και έπιασα λοιπόν τα... την άγωνη γραμμή, ψάχνοντας, υπάρχουν δύο λόγοι για την άγωνη γραμμή. Ο ένας ήταν ότι ήθελα αυτό να είμαι κάπου μακριά από κοσμοπολίτικα μέρη. Ο δεύτερος ήταν ότι στα νησιά της άγωνης γραμμής τότε μπορούσες να αγοράσεις όπως αγόρασα εγώ το πρώτο μου σπίτι με 100.000 δραχμές. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί τότε τα οικονομικά μου το 84 δεν ήταν τα ίδια με τα σημερινά. Ναι, ναι, η άγωνη γραμμή βέβαια και μετά παίρνει αξία, στάνταρ. Ναι, ναι, βέβαια. Τότε ήταν ότι ξεκινούσε να πας και δεν ήξερες ούτε πότε θα φτάσεις, ούτε πότε μπορείς να γυρίσεις πίσω. Εδώ παίρνουμε Νεβίδη, τώρα είναι ένα από αυτά τα χωριά τα μεγάλα, να πούμε δηλαδή... Κεφαλοχώρη. Κεφαλοχώρη. Ήτανε παλιά, ήτανε δήμος το Νεβίδη. Τώρα έχει αρχίσει πάλι και εντάξει, έχει κόσμο, έχει. Πιο πολλά ξενοδοχεία έχει το Λεβίδι από την Τρίπολη. Γιατί έρχονται για να πάνε Βιτίνα, να πάνε στο χιονοδρομικό, ξέρω εγώ. Απλώς όπως είδες είναι από Στασούλα. Δηλαδή, τώρα άμα θες να είσαι Τρίπολη, δεν μπορεί να μένεις Λεβίδι εύκολα. Πρέπει να το κουρσείς όλη τη μέρα να είσαι με τα μάξι, πηγαινέλα σου. Ναι, ναι. Άσε που φυσικά τώρα δεν θα έρχεται, θα κλείνουν φουλ τα Σαββατοκύριακα. Είναι και ψηλοαπατεώνες, μην νομίζεις τώρα πολύ εξ αυτών. Έτσι, βέβαια, να μου εντάξει τώρα. Καλά, είναι και λίγο εθνικό σπορ. Ναι. Όπου είναι τουρισμός, παντού είναι πατεώνες, που δεν είναι. Αρχίζει ο άλλος παραδοσιακά εδώ, παραδοσιακά εκεί τώρα, όχι παραδοσιακά πιο κάτω, τρίχες κατσαρές παραδοσιακά έχει τώρα, δεν είναι να ασχολείσαι. Βγαίνει ο άλλος ο Αθηναίος που έχει κουραστεί τώρα και αυτά του φαίνεται ότι... Του φαίνεται ότι κάτι κάνει εδώ, του δίνουν καμιά χιλοπίτα, τίποτα δίθεν ότι είναι, το πληρώνει βαπορίσιο που λένε και τελικά τρίχες, αλλά
Βλέπεις όμως ότι έχει κόσμο εδώ, δηλαδή αυτό και είναι. Ναι, ναι, βλέπω, ναι. Και είναι και όμορφο χωριό, αν μπεις μέσα δηλαδή, έχει αρχοντικά, έχει τέτοια, ήταν από τους μεγάλους. Αυτό εδώ είχε τον καπετάνιο τον Στριφτόμπολα. Ήταν περίφημος τότε. Το πότε, με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους. Αυτά τα μέρη όλα, μωρέ, ήταν της Επανάστασης, τότε κατάλαβες. Βέβαια. Και υπάρχει και η περίφημη. Όλοι οι Πελοπόννησοι. Δεν έχει γίνει και μάχη. Τι κάνεις, εδώ, το είναι, βλέπω, εδώ είναι το ωραίο τοπίο, εδώ, δεξιάς. Εδώ είναι ο κάμπος της Κανδύλας, είναι ένα χωριό, δεν φαίνεται από εδώ, είναι πίσω από εκεί πάει ένας δρόμος. Τέλος πάντων αυτό που λένε στην Αρκαδία κάμπο, έτσι, γιατί άμα είσαι βιωτός και σου πούνε κάμπο αυτό το πράγμα, θεωρείς ότι σε κοροϊδεύει. Εντάξει, αυτό που οι τσιμπουριζιώτες λένε κάπου εδώ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Μα είναι κάπως. Είναι, δεν λέω. Δεν είναι λάθος. Και να ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος, λοιπόν, από εκεί είναι κάτι άλλα βουνά, η Ήτη, αυτά κάτι τέτοια, μη θα απολογώ. Αυτό το κάπο τον διασχίζει λοιπόν ο δρόμος, πάει Κανδύλα και από εκεί βγαίνεις, βέβαια με ψηλό χάλια δρόμο, πέφτεις κάπου κοντά. Στην Εμαία. Ναι. Καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να φτάνει Κόρινθο να πούμε. Είναι η λίμνη της Δόξας. Έχει μέλη, δηλαδή οι ορειβάτες πάνε πολύ εκεί και τέτοια. Είναι διαδρομή. Στην Πελοπόννησο, όταν περπατήσεις, βλέπεις πόσο πολύ μικρές είναι οι αποστάσεις και πόσο πολύ δύσκολες είναι επειδή έχει δύσκολο δρόμο. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο πολύ. Να σου πω παράδειγμα ότι η διαδρομή που λέγαμε να κάνουμε, αλλά τώρα πρέπει να σας δείξω σε κάτι μια μέρα. Από τη Δημητσάνα, εάν που θα πάμε τώρα δηλαδή, με τα πόδια από το φαράγγι του Λούσιο εκεί, βγαίνεις Μεγαλόπολη, δηλαδή μιλάμε ότι είναι δίπλα τώρα. Ναι, και βέβαια ναι. Αυτό οδικά, ο δικός αυτό, είναι 3/4. Ναι, ναι. Με αμάξι και οι ορειβάτες πηγαίνουν σε 4 ώρες με το πόδι. Ναι, από το ναι. Έτσι, το καβαλάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε αυτό. Είναι δυσπρόσιτη, αυτό είναι το κακό, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα ότι γι' αυτό είχε και με τους Τούρκους έτσι. Ήταν δύσκολο να πάρουν. Είναι πολύ βουνό, δεν μπορεί ο άλλος να φέρει στρατό και τέτοια εύκολα. Και βλέπεις χωριά δηλαδή που σου λέει τώρα στην Αρκαδία και απέχει 3,5 ώρες από την Τρίπολη. Τίποτα βουνά, με γορτινία να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, η Αρκαδία βγαίνει στην Ολυμπία. Δηλαδή αυτός ο δρόμος, άμα τον πας, δεν είναι τσάνα πιάσε εδώ, φτάνει στο τέλος Ολυμπία. Ναι, ναι. Αρχαία Ολυμπία. Μάλλον θα πάμε γυρίζοντας την Τρίτη. Ναι, γιατί δεν έχει δει Σουφάνη την Ολυμπία και νομίζω ότι πρέπει να τη δει. Ναι, αλλά δεν θα πας από εδώ, θα πας από. Όχι, από εδώ όπως ήρθα. Ναι, από τον κεντρικό δρόμο, ναι. Το μεγάλο και θα στρίψεις. Από πού θα πάει. Ναι, είδα στη διαδρομή τι είναι. Παιδάκι μου θα πάει από εκεί πάνω στους Καργαλιάνους. Θα πούμε πώς θα πάει ο άνθρωπος. Θα πάει το κόψει από εδώ να πάει στο Ολυμπία. Παλιά που. Στον δρόμο του πύργου, τι πώς θα πάει. Που ταξιδεύαμε με το χάρτη μπροστά μας, ξέραμε και πού βρίσκεται τι. Τώρα με τα GPS έχουμε. Έχουμε χαθεί εντελώς. Δεν ξέρουμε σε ποιο μέρος του. Του πλανήτη βρισκόμαστε. Όχι, το GPS έχει αυτό το κακό ότι χάνεις την ευρύτητα, την αρχή. Ναι, ακριβώς. Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε τώρα, που είσαι, ας πούμε. Εμένα με κοροϊδεύαν, ήθελα να πάρω ένα χάρτη στο Μιλάνο και δεν έβρισκα. Γιατί πλέον δεν πουλιώνται χάρτες, να ξέρεις. Σοβαρά. Και εύκολα, βέβαια. Εγώ έχω μια ολόκληρη συλλογή από χάρτες, αν θέλεις κάτι. Όχι, μου λέω να πάρω εκεί ένα χάρτη να πούμε να προσανατολίσουμε. Με κοροϊδεύανε εκεί, πού να βρει κάτι, σόπραγμα. Είχαμε και κάτι φίλου εκεί, κάτι ένα ζευγάρι που πέταγε τα παιδιά του εκεί, συμμαθητέ του πάνω. Και κοριτσάκι. Και μιλάμε τώρα. Βρήκα κάπου ένα χάρτη με τα χίλια ζόρια δηλαδή. Ρώταγα από εδώ, ρώταγα από εκεί. Αμάν, λέω. Μέσα στον τόμο εκεί.
βγει στην πλατεία δηλαδή, πώς θα βρεις ένα χάρτη του Μιλάνου, ας πούμε, γιατί δεν το πουλιώνται αφού όλοι έχουν το κινητό. Αλλά δεν μπορείς να το ληστείς, δεν καταλαβαίνεις που είναι. Έτσι, αυτό εννοώ και εγώ. Γιατί άμα κάνεις έτσι το χάρτη, δεν το καταλαβαίνεις, άμα το κλείζεις. Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το χάρτη το ανοίγεις, το μελετάς, εντάξει. Ίσα ίσα σου βάζει και το. Εκεί που μας έπιασε μαύρη απελπισία με το θέμα να βρεις χάρτη ήταν στην Ιαπωνία. Γυρίσαμε όλη την Ιαπωνία ψάχνοντας να βρούμε έναν χάρτη της Ιαπωνίας που να μην είναι στα Ιαπωνέζικα. Αυτό ήθελα να πω. Πώς θα τον διαβάσεις αυτόν. Και δεν βρήκαμε ούτε ένα. Ούτε. Καλά, δεν υπάρχουν δηλαδή χάρτες στα αγγλικά. Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά και πώς. Όχι, θέλω να πω χάρτες στην Ιαπωνία που να είναι αγγλικά, ρε παιδί μου. Ναι, φυσικά και υπάρχουν. Τι λέω τώρα, φυσικά και υπάρχουν. Εγώ δεν βρήκα. Οπότε μάλλον δεν υπάρχουν τελικά. Βέβαια είναι και ένα θέμα τώρα. Πώς να το, δηλαδή, πώς θα το γράψεις αυτό, πώς με λατινικούς χαρακτήρες. Ξέρω. Ποιο ρε, το Γιοκοχάμα. Δεν μπορείς να γράψεις τη λέξη Χειροσίμα με Ιαπωνικά. Τόκιο, πώς δεν γράφει. Ή Τόκιο. Αλλά είναι οι Ιάπωνες, οι βολημένοι. Είναι σαν άνθρωποι. Καταπληκτικοί, υπέροχοι. Ωραίοι άνθρωποι, έτσι, ευγενικοί. Πάρα πολύ. Όταν βλέπω ντοκιμένταρις από το τι κάνανε οι Ιάπωνες στην Κίνα, ή και οι Κινέζους οι Ιάπωνες, αμοιβαίατε, τι ακρότητες κάνανε, λες, μα είναι δυνατόν αυτοί οι γλυκύτατοι άνθρωποι να κάνουν τέτοια πράγματα. Ναι, όχι. Αλλά αυτό μπορείς να το πεις για οποιοδήποτε έθνος. Γιατί για τους Έλληνες δεν μπορεί να πεις ότι στον εμφύλιο πόλεμο αυτά που γίνανε από Έλληνα σε Έλληνα, οι ακρότητες που γίνανε, και λες καλά, αυτός ο υπέροχος λαός είναι σε θέση να κάνει τέτοια πράγματα. Ναι, είναι. Κοίταξε να δεις, είχε γράψει ένα ωραίο Καζαντζάκης. Παλεύανε λοιπόν μέσα στο ταψί, πουθενά ο Τούρκος να λυγίσει τον Έλληνα. Στο Χρυσό Σταυρό είναι το γράφημα. Ναι. Λοιπόν, πουθενά να τον λυγίσει. Ο Έλληνας του γλίτωνε, τον έριχνε, τον έκανε. Αλλά ευτυχώς λέει για τον Τούρκο, ο Θεός τι έκανε, έφτιαξε άλλον αρωμιό. Τον έβαλε μέσα λοιπόν και πλακωνόντουσαν όλη την ημέρα οι δύο Ρωμιοί μεταξύ τους. Οπότε ο Τούρκος θα δώσει. Οπότε ο Τούρκος θα δώσει. Διασκέδαζε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που έχει γίνει στην Ελλάδα είναι δυστυχώς η κατάρα της ελληνικής φυλής. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε ποτέ να αξιοποιήσει το δυναμικό της ή μη μόνον στο εξωτερικό. Ναι. Διότι και αυτό εδώ το βράχο που βλέπεις τώρα την Πελοπόννησο, τι νομίζεις τώρα, μια χέσια να το πω, είναι βράχος, τίποτα δεν είναι βράχος. Κάνανε εμφύλιο μέσα σε ένα χρόνο μετά το αυτό, κάνανε εμφύλιο. Ήρθε ο Μακρυγιάννης εδώ με στρατό, φυλακίσαν τον Κολοκοτρώνη, σκοτώσαν τον γιο του Κολοκοτρώνη στην άλλη διαδρομή που θα γυρίσουμε εκεί έξω από την Πιάνα στη Ζηλίμνα, εκεί τον σκοτώσαν σε μια μάχη. Παπαβλέσσας τα άκοψε με τον Κολοκοτρώνη και τον Νικηταρά, τους έβαλε φυλακή. Τελικά ήρθε ο Ιμπραήμ εδώ πέρα και άμα δεν πέφτανε οι ξένοι στον Αβαρίνο να τον βιεστήσουν, τώρα εμείς θα ήμασταν όλοι Αιγύπτιοι. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Αυτά που λένε οι ήρωες και τέτοια, οι ήρωες ήταν, αλλά τρίχες κατσαρές. Το 22, ο μεγάλος διχασμός. Ο μεγάλος διχασμός. Σκοτώσαν τον Ιούνα Δραγούμη, πυροβολήσαν τον Βενιζέλο στο Παρίσι. Σκοτωμός ο βασιλιάς στο Βενιζέλο, δύο κυβερνήσεις, κακό, πάτησε η προσφυγιά. Πότε θες, το 45. Όλη η Ευρώπη πήρε τα λεφτά του Αμερικανού, έφτιαξε από εδώ από εκεί, ανασυντάχθηκε όσο μπορούσαν οι άνθρωποι. Εμείς που δεν είχαμε βομβαρδιστεί, δεν είχαμε πάθει τίποτα σε σχέση με τους Γάλλους, τρίχες κατσαρές να πούμε,
λίγο κόσμο είχαμε χάσει στον πόλεμο σε σχέση με αυτούς λέω τώρα. Ναι, ναι. Εμείς πλακώσαμε να πούμε και κάναμε μάλλον άλλα 4 χρόνια, 5, κάναμε πόλεμο μεταξύ μας. Το δικό μας πόλεμο. Ναι, επειδή τους το χρωστάγαμε και κάναμε πόλεμο να με. Και διαλύθηκε και τον πληρώνουμε ακόμα. Γιατί μετά τον πόλεμο αυτό ήρθε και η Χούντα, μετά την Χούντα έμειναν τα πάθη, αυτά που γίνονται τώρα. Και ακόμα αυτά είναι να μην. Και μου έκανε εντύπωση το λεγαστητή να έχω ένα ξάδερφο εκεί στο σχηματάρι να πούμε που του είχανε σκοτώσει τον παππού να πούμε, τον πετάξανε στη Χαλκίδα με τσιμέντο στα πόδια στη θάλασσα και πει το δεξιό να πούμε. Ποιοι τον σκοτώσανε? Διατάρτη. Αυτοί που τον σκοτώσανε λοιπόν, που του ρούτο σκοτώσανε τώρα. Στο λέω εγώ δεν ήταν τίποτα, έτσι ένας αγρότης. Πού είχε δει Γερμανό ποτέ αυτός, έτσι μίση. Το σκότωσε λοιπόν αυτός ένας γιοργατάς, ένας που είναι δεσχηματαρέως, ένας από τα Ινόφυτα και ένας από την Ινόη. Ήταν τρεις που πήγαν και το σκότωσαν. Τώρα εκεί σε μια ομάδα φίλων σχηματαρίου που έχουμε, κάτι βγήκε εκεί πέρα και γράψανε για τον γιοργατά. Αυτού τώρα οι γιοργατάδες ήταν τρία παιδιά, τα τρία χωριά, τα οποία τα σκοτώσαν και τα τρία βέβαια μετά. Και τα τρία, Και τα τρία, τρία αδέρφια μικρά. Και ο πατέρας του ζούσε με τη μάνα του. Δηλαδή, επειδή μου οι γιοργατάδες χάσαν τρία παιδιά, πώς να σου πω. Φοβερό πράγμα. Από, ναι, μέσα στο. από ελληνικό χέρι, να πούμε, να σου το πω έτσι. Ναι, ναι. Και κάτι έγραψε ένας εκεί, κάτι έγραψε ένας άλλος και το έσβησε, τον διέγραψε γιατί δεν ήθελε να γίνει πολιτικό το θέμα. Γιατί είχαν κάνει κάποια εγκλήματα οι γιοργατάδες, αλλά τους σκοτώσαν μετά. Ήταν αντάρτες. Του λέω λοιπόν αυτού εκεί στο μνημόσυνο του ακροδεξιού τώρα του ρε εσύ του λέω στον παππού εκεί πέρα το δικό σου του λέω είχε μπλακεί γιοργατάς έτσι δεν είναι? Ποιος γιοργατάς είχε μπλακεί? Ο Αριστίδης μου λέει μωρέ εντάξει να σου πω μου λέει κάτι ρε αυτό το κοροϊδεύαμε μικρό τον είχαμε γραφικό ότι ήταν κουτικός ξέρω και τέτοια είναι συνομιλικός μου σου λέει λέει κάτι με κακός λέει τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε αυτά λέει ακόμα πρέπει να φύγει η Ελλάδα από αυτά και έμεινα. Δεν το περίμενες έτσι. Όχι, όχι. Αυτός ας πούμε τώρα πως να σου πάγουν οι κομμουνιστοί και λοιπόν παρόλα αυτά βλέπεις ότι δεν μας δεν έχει δεν του κόβει ρε γάμο σκοτώνει τον κόσμο ακόμα έτσι μίσος αυτό. Είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω κάτι για να πλησιάσουμε στην Αθήνα. Αν έχουμε αποφασίσει να γυρίσουμε από την άλλη διαδρομή. Αυτό και θα πούμε. Θα πούμε τώρα μέσα στην Αθήνα. Αυτό λέω. Και πώς θα βγω από εκεί μετά πάλι, ένα δρόμο έχει βγει, να γυρίσουμε μετά να πούμε καφέ από εδώ. Μα γι' αυτό το λέω, άμα γυρίσεις για να πιείς καφέ από εδώ, δεν θα πας από τον άλλο δρόμο. Μα εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερα να έρθω στην Κιτίνα μετά.
σε αυτό το τριήμερο εμείς είμαστε, έχουμε επισκεφτεί ένα νησιό μου στην Τρίπολη και κάνουμε λίγο μια περιοδία εδώ στην περιοχή. Θα γυρίσουμε πίσω Τρίτη, μπορεί και Τετάρτη, θα δούμε αν βάλουμε και κανένα άλλο προορισμό στο ταξίδι ενδιάμεσα. Οπότε αν τα καταφέρουμε να βρεθούμε, και αυτό εξαρτάται από εσάς, θα είναι από την Τρίτη και μετά. Εντάξει, θα χαρώ πάρα πολύ. Ωραία. Θες να, θα με πάρεις εσύ να σε πάρω εγώ και να σας καλέσω. Και δεν έχει καταφέρει. Ωραία. Από σένα, ξέρεις από τη μεριά μου, όποτε θέλεις. Δεν μπορεί να μην γίνει. Ωραία. Λοιπόν, να περάσετε... Αγόρι μου, τι είναι αυτά που λες τώρα, γιατί να σε παρεξηγήσω. Κάμα έρχεται. Οι φίλοι δεν υπάρξουν. Α, ναι, καρκαλώ. Σε ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Καλά κούλουμα. Κούλουμα τα λένε. Έλα, γεια. Πώς το δωρείς. Τι έγινε με τον Τζόντι, εσύ δεν πάει καλά. Είχαμε πει, όχι, είχαμε πει πως βρισκόμαστε από το τρίμερο. Αλλά αυτό το είχαμε πει βέβαια πριν από 10-15 μέρες. Αυτό δεν είχαμε πρόγραμμα. Και κάπου αλλού. Δεν το έχει ποτέ ταξιδέψει. Όχι. Μοιάζει πάλι, είναι σαν να ταξιδέψει με ένα κότερο μόνο που δεν έχει του κυβέρνου τη θάλασσα. Εγώ. Και όχι. Ευτύχη. Θα δει και. Πολύ κόσμο που δεν μπορούσε να σταθεί πουθενά, δεν μπορούσε να περπατήσει. Κάτσε να βάλουμε στον κουμπί την ταβέρνα. Να τη βάλει γιατί έχει πάρκι. Να, το κέντρο υγείας εδώ υπηρετούν κάποιοι γνωστοί, έτσι, ήταν και μια οδοντία της. Ποιο κορίο είναι αυτό, πώς το λένε. Δημητσάνα. Δημητσάνα. Έρχονται εδώ οι γιατροί, κάθονται σε αυτό το κέντρο. Τώρα εδώ δεν έχει, τώρα τι να σου κάνει από εδώ. Λοιπόν, προχωράς ευθεία μάλλον. Δηλαδή έχετε τη χάλα εκεί, λέω. Όχι, εδώ λέει έξω. Τι να σου πω. Εντάξει, αυτό είναι μόνο σώμα. Νομίζω ότι καθόμαστε στην Δημητσάνα εδώ. Μήπως έχει και δρόμους, δηλαδή. Κοίτα, τι ρίχνει. Δεν ρίχνει, ρίχνει από τα δέντρα. Από τα δέντρα είναι αυτό. Ναι. Έχει πολύ αέρα. Ναι, έχει πολύ αέρα. Εκεί και τα κλαδιά που είδαμε στον δρόμο, πρέπει να τα έχει σπάσει τώρα ο αέρας. Ο αέρας θα έχει σπάσει, σίγουρα. Πω, κοίταξε εδώ τι γίνεται από κόσμο. Πάντα έτσι είναι. Ναι, τα Σαββατοκύριακα και στο έτσι. Δεν έχει πολύ κρύο, αλλά έχει πολύ αέρα, ναι. Αλλά κοίταξε το χωριό τώρα, είναι ωραίο χωριό, έτσι. Ναι, πολύ ωραίο. Είναι ωραίο χωριό, δεν μπορεί να πει κανείς, είναι... Οπα, καλά το άνοιξε λίγο για να χωράει να πει μου. Εντάξει, έχει μονίμως, αλλά... Έχει, αλλά εντάξει, όχι τίποτα. Αυτά τα χωριά γενικώς με τα... Μπορεί να εξωστήλει, ξέρω εγώ, 800, ας πούμε, μόνιμους. Ναι. Θα το δούμε στο Google. Αλλά μαζεύει πολύ το...
Ναι, αφού βλέπω ότι υπάρχει ακόμη και parking problem εδώ πέρα. Όχι, δεν υπάρχει ποιος να βρει να παρκάρεις εδώ, γιατί γίνεται. Και δίπλα μου, κοίτα εδώ. Σιγά σιγά το ταξιτζί. Τι είναι, παιδί μου. Κόρνα ρε του, γιατί κάνει πίσω. Δεν κάνει τίποτα. Ωραία. Μετά θα περπατήσουμε, μην ανησυχείς, αλλά να αφήσουμε κάποιο το αυτοκίνητο τώρα, γιατί... Ναι, αυτό είναι το... Φράκα ρε εκεί. Θα τα αφήσεις στην ταβέρνα, γιατί έχει πάρκινγκ γι' αυτό. Τι έγινε, ατύχημα? Όχι, απλώς φράκα ρε εκεί ένας μάλακας, ο οποίος έχει πάει κατέβει για να ψωνίσει. Δεν γίνεται, γιατί να σου πω κάτι, είναι ένας δρόμος η Δημητσάνα. Πάνε και έρχονται τα αυτοκίνητα. Αυτό γίνεται. Πω πω, χαμός. Ενδιαφέροντα πράγματα. Το χοιρινό μεσέλινο είναι το παραδοσιακό μας φαγητό. Ναι, ναι. Και εμένα το αγαπημένο μου. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ μου αρέσει αυτό το φαγητό. Λοιπόν, εδώ πάντα κολλάει λίγο, αλλά εδώ θα ξεκολλήσουμε. Εδώ τώρα από εδώ και πέρα είναι. Και ευτυχώς όλοι κινούνται εδώ μέσα. Εδώ έχει έτσι πεζόδρομο που περπατάς λίγο. Αλλά έχει πολύ αέρα γάμο τον πελά μου. Δηλαδή τώρα έτσι και πας εδώ θα σε. Κοίτα εδώ τι κάνει. Θα σε απογειώσει να δούμε. Έχει πολύ αέρα. Απίστευτο. Ναι. Κάτω εδώ είναι το φαράγγι του Λούσου. Το φαράγγι του Λούσου. Πολύ. Από εδώ άμα πέσεις βγαίνεις Μεγαλόπολη. Πώς να σου πω τώρα. Ναι, κατάλαβα. Λέω κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Γιατί περνάς. Δεν έχω το χάρτη στο μυαλό μου. Αλλά θέλω να σου πω. Ναι. Καπηλιό των αθανάτων. Πόσο απέχω. 650 μέτρα. Έλα, σώπα. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραία. Πέτρα μόνο. Ναι, βέβαια. Έχει πέτρα, πολύ γιατί πέτρα. Εδώ ήταν η... Και ήταν η καλύτερη μάστορα σε ένα χωριό, τα Λαγκάδια, που είναι κοντά εδώ, ήταν οι καλύτεροι χτίστες στην Ελλάδα. Οι Λαγκαδιανοί χτίστες είχαν χτίσει όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Ήταν μεγάλοι τεχνίτες της πέτρας. Ωραία, πολύ ωραία. Φαντάζομαι όταν είχα έρθει εγώ, σε αυτό το δρόμο κατέβαινε ένα λεωφορείο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Το τι καυσαέριο εισπνεύσαμε εκείνη την ημέρα, λέει η αδερφή μου, ούτε στο Σύνταγμα λέει να ήμουν τώρα. Πότε ήταν αυτό? Παραμονές Χριστουγέννων πρωτοχρονιάς. Τώρα φέτος? Φέτος, ναι. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Ο άνθρωπος πρέπει να ταξιδεύει όταν δεν πάει πολύ κόσμος. Τώρα βέβαια δεν είναι εφικτό πάντα αυτό, αλλά έτσι γίνεται, γιατί είναι σκοτάδια. Τώρα αυτή εδώ κάπου έχει σταματήσει να ψωνίσει κάτι, κάτι συνεννοείται με τα παιδιά της. Όχι, σταματά για να χωράει να περάσει. Φράκαρε όλος ο κόσμος εδώ. Όλοι έχουν τζιπ μεγάλα, επειδή... Έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα. Επειδή στο Κολωνάκι χρειάζεσαι... Οπωσδήποτε. Στο Κολωνάκι πρέπει οπωσδήποτε να έχεις 4-wheel drive, να βοηθήθηκες. Πώς θα αργώσει, ας πούμε. Οπότε πώς θα γίνει, σου λέει, δεν γίνεται, ρε φίλε. Και έχει πάρει ένα τεράστιο τζιπ, λοιπόν, το οποίο να πούμε το έχει, γιατί... Για να εντυπωσιάσεις.
βλέπω καμιά φορά, ξέρεις κάτι, γυναίκες με ένα τακούνι 15 πόντους μέσα σε ένα four wheel drive, λες και πρέπει να κάνει αναρρίχηση στα βουνά. Λοιπόν, η Ιερά Μονή Φιλοσόφου είναι από εδώ κάτω, βλέπω την ταμπέλα. Α, αυτή τώρα κάτσε να δούμε εμείς που θα πάμε τώρα. Εμείς που πάμε. Εμείς ευθεία. Νομίζω ότι πας με τα πόδια. Εδώ, εδώ. Μέσα εδώ. Εδώ ρε παιδί μου. Έλα, πες τον τι μου. Να σου πω, αφού μιλάνε αυτοί εδώ πέρα οι... Έτσι μονοπάτια Λούσιο. Λούσιος λέγεται ο ποταμός, ε. Ναι, ο Λούσιος δεν έχει βγάλει να πάμε κάπου αλλού. Δεν ξέρω τώρα. Λέει, στα 260 μέτρα είναι. Έχει και πάρκινγκ ο φίλος μας ο ταβερνιάρης. Έχει λέει σε έναν παράδρομο εκεί, λέει παρκάρεις και τα λοιπά. Τώρα, αυτό και... ισχύει και σήμερα. Και εδώ μπορούσα να αφήσω βέβαια. Ναι, εδώ, και εδώ, εδώ καθαρίζει και εδώ τώρα έχει... λίγο το τοπίο. Έχει. Αλλά είμαστε απλώς μακριά από το χωριό λίγα και... Ο προορισμός σας βρίσκεται στα αριστερά. Αυτή είναι η ταβέρνα μάλλον. Εδώ είμαστε, ναι. Ε, τώρα μπες εδώ αριστερά και βάλτε δίπλα, δίπλα ναι, στον άλλο. Που... Α, όχι, αυτός είναι από πάνω. Τίποτα, α, έχει άνετο χώρο, μωρέ, εντάξει. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ωραίο άγαλμα εδώ. Ναι, αυτό βλέπω. Εδώ είναι το σχολείο, ναι, τη Δημητσάνη. Λοιπόν, ωραία. Βλέ, πάμε. Φτάσαμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το είδαμε στην Πάργα. Στην Πάργα, ναι. Δηλαδή, όταν πήγαμε στην Πάργα, εμείς όμως δεν είχαμε την πρόβλημα, θυμάσαι. Εμείς είχαμε πάει τον Αύγουστο και... Αύγουστο, ναι, εμείς δεν πήγαμε Αύγουστο. Ναι, δεν πας Αύγουστο στην Πάργα, πάμε. Δεν πας, όχι, τίποτα. Κάναμε εμείς λάθος εκεί και σηκωθήκαμε και πήγαμε και πεθάναμε, τίποτα. Όχι, το επόμενο σας καλοκαιρινό ταξίδι θα είναι στη Λέσβο. Αυτό αποφασίστηκε τώρα ωραία. Και επικυρώθηκε. Έκλεισε. Έκλεισε. Ωραία, κάτσα να περάσω τότε να τη δείτε τη Στεμνίτσα και μετά πίνουμε καφέ αλλού, θα το βρούμε τώρα που θα πιούμε ένα καφέ. Αν κιόλας θέλετε, μήπως θέλετε να κοιμηθείτε λίγο μεσημέρι. Αυτό είναι τώρα λίγο δύσκολο. Όχι ρε παιδί μου, μπορείς να σταματήσεις εδώ ένα λεπτό να φωτογραφίσεις αυτό εδώ. Κάτσε εδώ τώρα είναι πάρα πολύ. Εδώ είναι πολύ. Εδώ είναι. Συγγνώμη, μαλακία σου είπα. Δεν γίνεται. Εκτός αν. Δώσε μου την καμέρα να μπορέσω να φωτογραφίσω. Ναι, ναι, ναι. Όταν σταματήσει. Δεν σταματήσει. Πού τα πάλι. Δώσε μου την καμέρα. Ναι, 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 θα σου δώσω. Εδώ στο μου, γιατί τώρα. Δεν θέλω να σου δώσω τώρα. Εδώ έχει και μια ταβέρνα έτσι που έχει... Πάντως τρένα έχει, μπορεί να μην έχει. Κάθονται ναι εδώ έτσι, αλλά δεν λειτουργεί τίποτα, δεν υπάρχει. Απορώ γιατί σταματήσανε την... Στη σχολή του, το πρωί, στη μεγάλη πόλη ας πούμε. Εδώ τώρα ένα παιδάκι το οποίο είναι αγρότης ο πατέρας του δεν διευκολύνεται ας πούμε να το σπουδάσει και αυτά, μπορούσε στην Πάτρα ή και στην Αθήνα να πάει με το τρένο του το πρωί, με ένα γρήγορο τρένο το οποίο θα ήταν ξέρω εγώ στο στυλ μισή ώρα ξέρω εγώ, να κάνει τα μαθήματά του να γυρίσει σπίτι του μετά. Λοιπόν, βεβαίως, τεράστια έξοδα. Βλέπεις τώρα, δεν υφίσταται αυτό με τα κολοκτέλ, ας πούμε. Έχουν λύσαξαν να μην φτιαχτούν τα τρένα, να μην γίνουν γιατί τέτοιο πράγμα έχει γίνει. Λοιπόν, και βεβαίως δεν έχει σύνδεση Αθήνα-Πάτρα με τρένο. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή με το πρωί ακούω. Αλλά σε κατεβάζει στο κιάτο, μετά σε παίρνει λεωφορείο, δηλαδή τελικά δεν... Βλακίες, βλακίες, ας πούμε.
Ενώ έπρεπε, ας πούμε, να είναι ταχύτατο, να πας Βολίδα, ας πούμε, Πάτρα Αθήνα έπρεπε να είναι με ένα καλό τρένο γύρω στη μία μισή ωρίτσα. Πάτρα Αθήνα, αφού το αυτοκίνητο δύο ώρες, 200 χιλιόμετρα είναι. Πόσο μάλλον τώρα με το τρένο, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά δεν τους κόβει, να πούμε, όχι δεν τους κόβει, έχουν συμφέροντα και το κάνανε έτσι το κόλπο. Άσε μου έτσι αυτή τη χώρα. Δυστυχώς αυτό που πρέπει να καταλάβει στη χώρα αυτή ο άνθρωπος. Τα μνίτσα το είδα τώρα. Γιατί κάνατε και αυτό. Α, ναι, έχει πυροσβεστία, ναι. Δείχνει τα νερά εκεί πέρα. Παιδί μου έγινε το 85, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν τότε, δεν ήμουν στην Ελλάδα τότε. Ναι, είχε γίνει μεγάλο. Το 82, μάλλον τώρα 85. Το 81 ήταν της Αθήνας. Αλλά και στρατιώτης που ήμουν εγώ εκεί, που είχε φτιαχτεί η καινούργια έτσι αυτή, ήταν, τώρα έχει αλλάξει, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά μάτα. Και τραβάει, σου λέω, όλο το... Ξέρω, προμηθεύει με χόρτο όλη την Ευρώπη. Όλη την Ευρώπη και καλής ποιότητας, κολλάς μαζί με και τον κύριο. Οπότε... Κάποτε στο Άμστερνταμ, κάτω από το ξενοδοχείο στο οποίο έμενα, ήταν ένα coffee shop. Ξέρεις τι σημαίνει coffee shop, έτσι ήταν. Τα ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, και είχαν λοιπόν, είχαν και καφέ, μεταξύ άλλων. Είχαν λοιπόν σε ένα πάγκο, δείγματα, όλους τους πάγκους, με διάφορες ποιότητες. Και είχαν και καλαμάτες, που ήταν από τα καλά, τα ακριβά. Θυμάμαι ήταν μια αλυσίδα μπουλντόγκ στο Άμστερνταμ. Αλυσίδα coffee shop. Ναι, δεν τη θυμάμαι. Τα μπουλντόγκ, είχε ένα μπουλντόγκ απ' έξω, ένα κίτρινο μπέλο ταμπέλα. Κάποια στιγμή ήμουν και με τον πατέρα λοιπόν στο Άμστερνταμ. Οπότε, να ρε παιδί μου, λέει, πιούμε ένα καφέ εδώ στα coffee shop. Του λέω, κοίταξε. Όταν θες καφέ, θα βλέπεις του λέω που λέει καφέ. Γιατί αν πεις στο coffee shop, αλλιώς θα φύγεις να μου πεις αυτό το λέω. Όχι, έχουν και καφέ, έχουν και καφέ. Ναι ρε παιδί μου. Και για αυτούς που δεν καπνίζουν έχουν και τα famous hash cookies. Τα cookies, τα hashis cookies. Ναι, ναι. Τα οποία είναι σε ένα μυγδαλωτά, ας πούμε, διάφορα. Τρως ένα και μετά έχεις το... Εγώ είχα φάει τότε ένα ευρώ και βγήκα μετά να προπατήσω και ας πω την αλήθεια, απόλαυσα περισσότερο τη βόλτα γιατί ήμουν να ξέρεις. Πόσα χρόνια είσαι χωρίς τσιγάρο? 12. Α, σκέφτηκες να πας σε ένα από τα, για μένα, πιο ωραία μουσεία του Άμστερνταμ, είναι το ναυτικό μουσείο. Ναυτικό μουσείο πήγαμε, νομίζω είναι εκεί, yes. Ναι, στο σταθμό. Στο σταθμό λέω, στο, ναι, εκεί στο, που είναι το λιμάνι τους, ρε παιδί μου. Ναι, με, τότε θα είδες και ότι έχουν φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο. Με τον ίδιο τρόπο που φτιαχνώσαν τα ιστιοφόρα του 18ου αιώνα. Θα πήγες μέσα, το είδες. Πήγα, ναι. Όλο το πήγα γιατί έκατσα καιρό. Απλώς ότι το... μου άρεσε πάρα πολύ και η φύση του και μάλιστα πήγα και στα αυτά τα χωριουδάκια του φράγματος, στο Ντάμ. Ναι, ναι. Το Fallen Ντάμ, το κάτι, κάτι τέτοια μικρά εκεί που βέβαια ήταν απίστευτα και γραφικά έτσι ωραία. Αλλά το... ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο λέγανε και οι Ολλανδοί την Ολλανδία. Γιατί όντως είναι μια χώρα φτιαγμένη κάτω από τη θάλασσα με φράγμα. Είναι απίστευτη δηλαδή. Ναι, ναι, μα την ξέρω πολύ καλά. Εγώ έχω πάει και ιστιοπλοϊκά στην Ολλανδία. Ναι. Ναι, ξεκίνησα από πάλι από Ολλανδία όμως ξεκίνησα για από εδώ. Ναι, ναι. Από ένα άλλο λιμάνι που θα το δημιουργήσω και θα σου το πω γιατί τα γνωστά ξέρεις, συχνάω. Και περάσαμε και από όλα αυτά τα ντάμ, ξέρεις, που θα πρέπει να περιμένεις να γεμίσει το επόμενο όπως και στην... Στο Παναμά. Στο Παναμά.
στο άλλο ύψος και στο επόμενο ύψος κλπ. Και μάλιστα έχει ωραία διαδρομή, άμα έχεις σκάφος, να πας Άμστερνταμ Ουτρέχτη. Ναι. Που είναι δίπλα και πάει με, ναι, με, με το ποτάμι σε δίπλα σου. Ναι, 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 ξέρω. Και πολύ ωραίο, όχι, ήταν η Ολλανδία, μου άρεσε πάρα πολύ και... Ένα από τα πράγματα που ήθελα πάντα να κάνω στην Ολλανδία και δεν έκανε δυστυχώς και δεν ξέρω τελικά θα μπορέσω να το κάνω γιατί όσο πάνε οι δυνάμεις εγκαταλείπουν, ήταν να νοικιάσω ένα ποδήλατο και να γυρίσω όλη την Ολλανδία, η οποία είναι ιδανική χώρα για ποδήλατο, δεν υπάρχει καλύτερη. Κατά μήκος των καναλιών, τους έβλεπα ως... ως μία ποδηλάτης βέβαια, να περνάνε τα κανάλια και τους ζήλευα. Το καλό είναι εκεί, αν το κάνεις αυτό, και Ηλία, αν έχεις όρεξη και να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι, εγώ είμαι μέσα, τους έβλεπα που λες, κατά μήκος των καναλιών, σε κανονικά διαστήματα, υπάρχουν κάτι πολύ ωραία coffee shops, αλλά όχι coffee shops, δεν είναι που το είπαμε προηγουμένως. Πολύ ωραία ξενώνες που έχει κάτω καφέ και φαγητό και μπορείς να μείνεις επάνω. Bed and breakfast, παιδί μου, breakfast. Ακριβώς. Οπότε μπορείς στην, όταν κουραστείς να πεις ποιο είναι το επόμενο, σταματάς εκεί, διακτερεύεις εκεί και συνεχίζεις την άλλη μέρα. Και μέσα στην Ολλανδία είναι πολύ φιλική με το ποδήλατο. Εξού και τα αφήνουν έτσι. Εκεί ναι, μπορεί ναι, να βάλεις ένα ποδήλατο και να φύγεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και λέγανε... Πόσο καιρό έμεινες, εσύ έμεινες μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Και μάλιστα εκεί λένε, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ τώρα, πάρε λίγο την αργυρό. Μπορώ. Τώρα δεν είναι δικαίωμα. Πάρε το ανοιχτή. Έλα μου. Είμαστε, στον δρόμο είμαστε. Όχι, δεν αλλάξαμε, δεν το ψάχνω, όχι. Άσε μας, δεν το ψάχνω, εγώ είμαι τέρας προς ανατολισμού. Έφτασα, είμαι σε 3-4 λεπτά, έλα. Και αν δεν είμαι εγώ, πες, είναι το κορίτσι που είναι δίπλα μου. Εγώ αυτό το μέρος εδώ πάντα το μπερδεύω, δεν ξέρω. Αλλά να ξέρεις, κάτω ο Άμστελ είναι ένα στρώμα ποδήλατα. Ναι, ναι. Τα πετάνε μέσα, λοιπόν. Εν τω μεταξύ, είναι το εξής, έχει... Εδώ Γιωργόπουλος, εδώ πλήγει ο Γιωργόπουλος, δεν ξέρω τις τρίμεις, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω που πας. Εδώ είναι η γέφυρα, εδώ. Λοιπόν, και λέει, κινδυνεύεται λέει στο Άμστερνταμ να σας κόψει ποδήλατο. Αυτοκίνητο δεν υπάρχει να σας κόψει. Ναι, ναι. Αλλά ποδήλατο μπορεί να σε κόψει άνετα. Δηλαδή να τη φας να πας Θράσιος, να πούμε, εντάξει. Γιατί τρέχουν με ταχύτητα, έχουν το δικό τους δρόμο εκεί, φανάρια, σου λέει φίλε δεν με ενοχλεί κανένας, εγώ ας πούμε τρέχω και τα λοιπά. Και γίνονται τέτοιοι, μ' άρεσε πολύ όμως, ήταν ναι, η Ολλανδία μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έχει και ωραία επιστήμη σε όλους τους τομείς. Μα η Ολλανδία μαζί με την Αγγλία ήταν οι δύο χώρες, προτεστάντικες χώρες, οι οποίες ήταν η ατομηχανή της εξέλιξης στον υπόλοιπο κόσμο. Βέβαια. Όχι μόνο στην... Σίγουρα πας αυτό. Βέβαια, οι Ολλανδοί τι κάναν, ας πούμε, επειδή τότε δεν υπήρχε η διόρυγα του Σουέζ, έτσι, οπότε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι από τις Ινδίες τα εμπορεύματα τα φέρνανε γύρω-γύρω από ναι, το ακροτήριο ναι, της ναι, Καλής Ελπίδος, έτσι, ναι, δεν είχε ναι, Σουέζ τότε. Η οποία διόρυγα του Σουέζ και του Παναμά είναι παγκόσμια κληρονομιά. Δεν μπορεί να την καρποθεί ένα κράτος όπως είχε πάει ο Νάσερ να πει δικιά μου είναι ότι δεν την κάνω. Δεν πάει έτσι, λοιπόν τέλος πάντων. Και πήγαν και κατέλαβαν εκεί πέρα τους Νοτιοαφρικάνους και τους ρήμαξαν βέβαια εκεί πέρα διότι έπαιρναν τρομερά διόδια. Δεν μπορούσε να περάσει ο άκρος. Κάτσε, Νοτιοαφρικάνους ή Αργεντίνους. Αργεντίνους, ρε, τους Νοτιοαφρικάνους, Νότια Αφρική σου λέω, ακροτήριο Καλής Ελπίδος. Α, από εγώ, Ινδία, εγώ έχω στο μυαλό μου τόση όλη αυτή την ώρα την Νότια όχι, Αφρική, ναι. Όχι, ναι. Αυτοί φαντάζομαι από την Ινδία, ναι, πέρναγαν κάτω από την Αφρική ναι, 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 και ανέβαιναν Άγγλοι Γάλλοι. Εκεί λοιπόν οι Ολλανδοί, άσε που βρήκα και τα διαμάτια μετά εκεί και το εγκαταστάθηκαν, ας πούμε, και τώρα εκεί μιλάνε το Αφρικάνερς. 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 Να πετάνε εδώ,
τώρα. Αν είμαστε στην Αθήνα Μπουμπούλια, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει τώρα στο λόφο του Φιλοπάπου και να πετάξουμε τους αητούς μας. Έχεις δίκανο να ρίξω. Το δίκανο, τον αετό. Δεν έχω, γιατί είχα τη σάρκα έναν και μου σκίστηκε, ρε φίλε. Τι πετάτε κύριε, αφού έχετε τον Ηλία. Έχετε, θα πετάξω εγώ, πετάξω εγώ ρε, μόνος μου ρε. Είναι οι φίλοι που πάμε. Ναι, ναι, ναι. Α, γι' αυτό. Το νερό είναι καθαρό. Ποιος έχει να βάλει στο ούζο του. Άμα θέλετε νερό. Από τη Μυτιλίνη δεν τον φέραν, Νίκο. Μπα. Ναι. Και... Έχεις άκρη στη Μυτιλίνη. Έχει ένα φίλο που μου έστειλε. Το έστειλε σε φέρμα, σε γυάλινο. Σε γυάλινο, σε γυάλινο, βαζάκι το. Είναι αυτό που παίρνουμε εμείς που τρώμε. Σαρδέλα. Δεν είναι σίγουρα. Όχι, σαρδέλα δεν είναι. Το ξέρω γιατί το τρώμε κι εμείς. Δεν το είδα καθόλου. Δεν είναι σαρδέλα. Ναι, σκουμπρί. Εάν δεν είχα την ασχολία αυτή του κτήματος, πόσο να πάω στο καφενείο. Τίποτα. Να πάω μια ώρα. Αφού δεν πήγαινα ποτέ λόγω δουλειάς. Δεν πήγαινα. Δεν γουστάριζα. Για να πήγαινα κανένα φορά έτσι για κανένα. Άλλο αυτό. Διαφορετικά δεν πήγαινα. Δεν μπορείς μου να έχεις. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι πω. Εγώ παρότι έχω πάθει μεγάλο παζί. Όχι, στο μαλακό που είναι. Έχω πάθει μεγάλο. Έλα, τράβα μια βόλτα σαν πέρα. Βέβαια. Περπάτα. Και ξέρεις κάτι, βλέπεις τώρα ότι όλοι... Και η ηλικία μου, δηλαδή όλοι βλέπεις, αρχίζουν να εμείς εδώ αυτό. Με άλλα λόγια θα πεθάνεις πριν την ώρα. Ναι, πριν την ώρα, αυτό βλέπει ο Γιώργος. Εμείς εδώ. Εμείς προσπαθούμε να τον πλύσουμε για την πλαστική χειρουργική μήλα, ρε Τίνα. Για δερματολογία κάτι. Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχεις, δεν το λες εξαιτιό είναι ότι πόσο ωραία πέρασες, φτιάχνουν. Θα φτιάξεις τίποτα άλλο, δε. Αυτό σημαίνει recording. Αφού το πατάει, το πατάω ξανά και ξανά. Ναι, ναι, ναι. Recording 2 λεπτά. Συνέχισε εδώ. Και πώς σταματάει. Όταν θέλεις να σταματάς, δεν σταματάς. Α, εκεί.
Μπράβο! Εγώ θέλω για κάποιο λόγο, όχι για να χρησιμοποιήσω, θα μαζέψω το βίντεο. Πώς πρέπει να το πω. Άλλο τώρα μπορούμε ίσως, για να δούμε αν τους εδώ πέρα είναι ανοιχτά, πιούμε ένα καφέ. Α, κλειστά. Δεν ξέρω. Μα δεν νομίζω. Είναι μια ωραία εκκλησία. Αν θες, βγες να φωτογραφείς, αν θέλεις. Πάμε. Λίγο το λόγο του καρναβάλι. Καρναβάλι. Δεν είναι. Όχι. Καλημέρα. Πού μπορεί να βγει κανείς σε ένα καφέ εδώ? Και σε εμάς μπορεί να πείτε καφέ και πιο κάτω είναι η πλατεία που έχει πλατεία καφένια. Να πάμε. Πλατεία. Πού να παρκάρει κανείς εδώ όμως. Κάτω πλάτη. Πιο κάτω έχει. Θα βρείτε εκεί είναι πιο... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Πατήσουμε λίγο. Έτσι.
κάτσουμε καφέ. Άλεξε ο ήχος, προσθέσεις, ναι. Το που ο δρόμος ήταν καλός. Το τρουρ, πέγαινε τώρα, έγινε φυσσσ. Where is our destination? Εκεί πολύ κόσμο. Α, ναι, όχι, εγώ μιλάω για αυτήν. Ωραία. Μπορείς να πας εκεί? Όχι, I mean, μπορείς να βρεις άλλο. Θα είναι καλύτερα εδώ. Εδώ. Εδώ μπορείς να βάλεις, εδώ. Πανωστροφή. Δεν είναι πανωστροφή εδώ. Α, ναι. Αλλιώς θα πας λίγο από εκεί. Δύο μπροστά. Ερεσία. Μπορώ να πάρω εδώ μπροστά. Στάση του λεωφορείου είναι, ναι. Ωραία, δεν πάρκα όμως πίσω από αυτό. Μπορείς, ναι. Ναι, έλα. Έλα.
Πολύ ωραία. Έγινε, ξέρετε, το είναι ακόμη. Α. Δεν θυμάμαι πώς σταματάει, γι' αυτό δεν... Έφτασα!
γυρίσαμε πίσω. Ναι, oh, εδώ σταματήσαμε για καφέ, δεν σήμερα. Τώρα τιμητήκα. Φάγαμε μέση με... ναι, εδώ. Τώρα μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Γιατί? Να... αν μπορούμε εδώ. Γιατί? Να πάρεις ένα μπουκάλι νερό. Α, ναι, ναι. Okay. Εάν δεν είχα την ασφάλεια αυτή του κτήματος, πόσο να πάω στο καφενείο? Να πάω μια ώρα. Αφού δεν πήγαινα ποτέ λόγω δουλειάς. Δεν πήγαινα. Δεν γουστάριζα. Για να πήγαινα κανένα φορά έτσι για κανένα ούτε. Άλλο αυτό. Διαφορετικά δεν πήγαινα. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι. Εγώ παρότι έχω πάθει μεγάλο πράγμα. Όλοι στο μαλακό που είναι. Έχω πάθει. Έλα. Τράβα μια βόλτα σαν πέρα. Βέβαια, εντάξει. Πάντα. Και ξέρεις κάτι, βλέπεις τώρα ότι όλοι, και η ηλικία μου, δηλαδή όλοι βλέπεις, αρχίζουν να εμείς εδώ αυτό. Με άλλα λόγια θα πεθάνεις πριν την ώρα. Ναι, πριν την ώρα, αυτό λέει ο Γιώργος. Εμείς εδώ. Εμείς προσπαθούμε να τον πείσουμε για την πλαστική χειρουργική και μίλα ρε Τίνα. Μια δερματολογία κάτι. Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχεις, δεν το λες εξής. Ποιο είναι, ότι πόσο ωραία πέρασες. Φτιάχνω. Θα φτιάξεις τίποτα άλλο, δε.